υφάσματα, σχοινί, χαρτί, ακόμα και καλλιντικά και τρόφιμα θα μπορούσαν σύντομα να παράγονται από ελληνική κάναβη, όχι την ψυχοτρόπο ποικιλία αλλά τη λεγόμενη κλωστική κάναβη. Ωστόσο, το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο απαγορεύει την καλλιέργειά της, η οποία μπορεί να αποφέρει σημαντικά οικονομικά ωφέλη στους παραγωγούς. Το θέμα αυτό ανέδειξαν με ερώτησή τους προς τον αρμόδιο υπουργό κ. Μπόλαρη, βουλευτές Ξάνθης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι σύντομα θα είναι έτοιμη η κοινή υπουργική απόφαση που θα επιτρέψει την εναλλακτική καλλιέργεια. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν θετική, γιατί ξέρετε ότι η κλωστική κάναβη χρησιμοποιείται ευρέως παγκοσμίως και στην Ευρώπη. Το 2013 είχε ψηφιστεί ένας νόμος που έλεγε ότι επιτρέπει την καλλιέργεια της κάναβης, η οποία έχει 0,2% την τέτρα καναβιόλη, την δρασική ουσία βέβαια του φυτού. Είναι διαφορετική ποικιλία που καλλιεργείται για αυτόν τον λόγο και όντως με συνεργασία και με τα πανεπιστήμια τα αρμόδια, όμως και με την υποπτία του Υπουργείου και γενικά με την Ελγό Δήμητρα, έχουν σχηματιστεί ομάδες οι οποίες κάνουν τις έρευνες ώστε να μπορέσουν να βρουν την κατάλληλη ποικιλία η οποία θα έχει και καλύτερη απόδοση και θα έχει και χαμηλό κόστος. Αυτές οι ενέργειες γίνονται και πιστεύω σύντομα το Υπουργείο Αρμοδικής Ανάπτυξης θα έχει την άποψή της αν θα μπορεί ή θα είναι βιώσιμο, ας πούμε, να καλλιεργείται η φυτική κάναβη με αυτό το σκοπό. Και πιστεύουμε ότι θα δώσει και μια διαφορετική επιλογή, αναλυτική λύση και στους αγρότες μας και γενικά και στην ζήτηση της αγοράς. Πιστεύω είναι σημαντικό αυτό και η θέση του Υπουργείου ήταν θετική. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξουν και οικονομικά ωφέλη από την παραγωγή και την διευκόλυνση ουσιαστικά της διαδικασίας, εφόσον πάρει την έγκριση και όταν μάθουμε και την θέση του Υπουργείου. Βεβαίως. Χρησιμοποιείται ευρέως στην αγορά, στην βιομηχανία. Δεν ξέρω βέβαια πόσο ανάγκη έχει η χώρα μας και πώς το προμηθεύει. Δηλαδή, αυτά πρέπει να το δούμε και από οικονομικούς λόγους. Όμως πιστεύω ότι θα φέρει και μια ανάπτυξη στους ανθρώπους που θα ασχοληθούν και στη βιοτεχνία που θα δημιουργηθεί γύρω από αυτό το θέμα. Αυτό είναι σημαντικό για μας για να έχουμε θέσεις εργασίας. Αυτό μας ενδιαφέρει πιο πολύ, για να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο όσο μπορούμε να αρχίσει να μειώνεται η ανεργία. Η κλωστική κάναβη μπορεί να αντικαταστήσει την καλλιέργεια βαμβακιού, καθώς είναι πιο ανθεκτική έως και 3 φορές και ποιοτική ίνα και έχει μεγαλύτερη στραμματική απόδοση από το μαβάκι, που απαιτεί τουλάχιστον 14 φορές περισσότερη ποσότητα νερού και πολλά χημικά. Επίσης μπορεί να αντικαταστήσει το χαρτοπολτό από ξυλία, αφού είναι πιο ανθεκτική και πιο αποδοτική αναστρέμα καλλιεργούμενης έκτασης, σώζοντας με αυτόν τον τρόπο πολύτιμα δάση και πόρους. Το χαρτί από κλωστική κάναβη μπορεί να ανακυκλωθεί μέχρι 7 φορές, ενώ το κανονικό μόνο 3. Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή καλλιεργούνται περισσότερα από 15.000 εκτάρια, δηλαδή 150.000 στρέμματα, κυρίως σε Γαλλία, Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία, Ισπανία, Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία. Ακόμη και η Ελλάδα τον προηγούμενο αιώνα παρήγαγε, επεξεργαζόταν και εξήγαγε πολλούς τόνους κλωστικής κάναβης το χρόνο. Μετά από 50 χρόνια μιας παράλογης απαγόρευσης, το 2013 ξανανομιμοποιήθηκε η κλωστική κάναβη στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς ακόμα περιμένουμε τις επιμέρους ρυθμίσεις και την εφαρμογή του νόμου.